Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακο, σε συνεργασία με τον Έλγο Δήμητρα, διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Βαμβάκι, την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, με ώρα έναρξης 10 η ώρα το πρωί στην Κομωτινή. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Κομωτινής. Η βασική θεματική άξονα του συνεδρίου είναι η ανταγωνιστικότητα αγροτικών εκμεταλλεύσεων και χρηματοδοτικά εργαλεία, γεωργία ακριβίας με εκπαιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμα, πράσινη συμφωνία και νέα κοινή αγροτική πολιτική, καινοτομία, απασχόληση και επιχειρηματικότητα, ανάλυση και προοπτικές της αγοράς Βάμβακος, η ελληνική σοδειά στις διεθνείς αγορές, παρόν και μέλλον Βάμβακος, κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στην βαμβακοκαλλιέργεια. Για το συγκεκριμένο συνέδριο μίλησε ο Γενικός Γραμματέας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος, Νίκος Κουρκούτας, τονίζοντας ότι όλοι οι παραγωγοί πρέπει να βρεθούν στο συγκεκριμένο συνέδριο, καθώς θα μπορέσουν να έχουν συζήτηση εργασίας με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, θεσμικούς φορείς, καθώς και με τους εκπροσώπους αγροτικών συνεταιρισμών. Πραγματικά λοιπόν θα 7 θεματικές ενότητες, μια εκδήλωση που για πρώτη φορά γίνεται στη Θράκη, στην Κομωτινή. Εδώ θα μαζευτεί όλος ο κόσμος που έχει σχέση με αυτό το προϊόν. Ναι. Από πολιτικούς, περιμένουμε την έλευση 2 υπουργών του Αγροτικής Ανάπτυξης του κυρίου Γιοργαντά, του Υφυπουργού Οικονομικών του κυρίου Βεσιρόπουλου. Αναμένεται να είναι πρόεδροι οργανισμών, υψηλόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου, ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Πιστεύουμε ότι θα είναι σύσσωμο ο ΕΛΓΟ με τους ερευνητές του και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όλες οι αρμόδιες διευθύνσεις που έχουν να κάνουν με το Βαμβάκι. Ακόμα θα είναι επιχειρηματίες, υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών, άνθρωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας και βέβαια οι κυριότεροι συμμετέχοντες που πρέπει να είναι η βαμβακοπαραγωγή. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο γίνεται, για να πάει ο κόσμος να ενημερωθεί, γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία όλα μαζί θα παρουσιαστούν λοιπόν σε αυτό το συνέδριο, που θα είναι ένα συνέδριο με πρακτική αξία και όχι θεωρητικό, το οποίο θα ξεκινήσει από τις 10 το πρωί και θα έχει διάρκεια μέχρι αργά το απόγευμα.